Ευχαριστώ στην Ναταλή Χατζιαντωνίου, η οποία... Ναταλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ και χίλια συγγνώμη για την αναμονή. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε να ήσουν σε θέση να ακούσεις τουλάχιστον τα στοιχεία της έρευνας του Κωστή. Ναι, και υπάρχει υπόγεια σύνδεση βέβαια. Με το θέμα... Γιατί και στην περίπτωση των θυμάτων ή των φερωμένων ως θυμάτων του Δημήτρη Λιγνάδη, μιλάμε για δύο προσφυγάκια που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Μάλιστα. Δώσε μας καταρχάς το ρεπορτάζ, τις σημερινές εξελίξεις. Νομίζω ότι είναι κυρίως ο εισαγγελέας ή υπάρχει κάτι άλλο? Είναι ο εισαγγελέας και η αγόρευση ενός εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, του Γιώργου Μαρίνη. Το βασικό βέβαια ήταν ο εισαγγελέας, ο οποίος τον περιμέναμε αγωνιωδώς τι θα πει. Η πρόταση ήταν για καταδίκη για 3 βιασμούς. Και εδώ που τα λέμε με τον εισαγγελέα, ήταν η πρώτη φορά που γίναμε κοινωνοί μιας δημοκρατικής διαδικασίας, φύσηξε αέρας δημοκρατίας, ακούσαμε για συμπεριληπτικότητα, ακούσαμε για τα δικαιώματα των προσφύγων, ακούσαμε ότι ο βιασμός μπορεί να υφίσταται και εντός του γάμου, ότι ο βιασμός δεν κοιτάει φύλλα. Μία δημοκρατική προοδευτική τοποθέτηση όπως έπρεπε να είναι. Και βέβαια είναι και πρώτη φορά εδώ και μήνες που η δικαιοσύνη μετά την ανακρίτρια που προφυλακίζει τον Δημήτρη Λιγνάδη, που η δικαιοσύνη δείχνει ότι άκουσε και αξιολόγησε αυτά που είπαν οι μάρτυρες και τα θύματα. Οπότε σε έναν βαθμό έχουμε και κατάρριψη του επιχειρήματος της πολιτικής σκευωρίας, της πολιτικής δίωξης. Υπάρχει ένας φορέας επίσημος δικαιοσύνης, ένας υποκείμενος δικαιοσύνης, ένας άνθρωπος, ένας που εκπροσωπεί τον νόμο, τη δικαιοσύνη, που λέει ότι βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα, ένοχος για τρεις κατηγορίες. Το λέει σαφώς και λέει ότι δεν στοιχειοθετείται σκευωρία κιόλας, είπε ο εισαγγελέας. Έτσι κι αλλιώς αυτό το επιχείρημα ήταν έολο, είναι έολο, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Αλλά είναι τραγικό ότι, για παράδειγμα, η συνέντευξη του Νίκου χρησιμοποιήθηκε ως εξέδρα για να στηθεί πάνω της όλη η υπερασπιστική γραμμή του Δημήτρη Λιγνάδη. Εξήγησε το μας λίγο αυτό, δηλαδή η συνέντευξη που σου είχε δώσει εσένα. Ναι. Από την οποία ξεκίνησε το θέμα και να παίρνει δημοσιότητα. Ουσιαστικά αρχίζει να εξηφαίνεται η υπερασπιστική γραμμή από εκεί, διότι ξεκινάει να λέει ο Δημήτρης Λιγνάδης ότι αυτή είναι μια σκευωρία εναντίον του για να φύγει από το εθνικό, καθώς κάνω εγώ πολιτιστικό ρεπορτάζ και έχω διατυπώσει διακριτικά κριτική εκείνη την εποχή έναντι των επιλογών του ως καλλιτεχνικού διευθυντή, όπως έχω κάνει με όλους τους καλλιτεχνικούς διευθυντές των φορέων, των κρατικών φορέων, των κρατικών πολιτιστικών φορέων. Γίνεται αυτό και αρχίζει να εξηφαίνεται από εκεί και πέρα η σκευωρία η λεγόμενη για την δήθεν καταστροφή της επένδυσης του ελληνικού, για την υπουργό που απεργαζόμασταν την απομάκρυνσή της και διάφορα τέτοια έολα. Εγώ πάντως άκουσα σήμερα ότι υπάρχει ένας εισαγγελέας που ήρθε αδιάβαστος και νομικά μη τόσο ικανός, τόσο, πώς να το πω... Τι διαβάζεις και εσύ, Βρε Σπύρο? Αυτά ακούσαμε. Ακούσαμε και αυτό. Να ρωτήσω το εξής τώρα μετά από αυτή την πρόταση και του εισαγγελέα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη και σκοτεινή υπόθεση, η υπόθεση Λιγνάδη. Αν θεωρείς ότι μπορεί να ανοίξουν τα στόματα και να ξεκινήσει και μια εκ νέου έρευνα για άλλες υποθέσεις και με τη συμπλοκή άλλων ατόμων που εμπλέκονται επίσης με τον Λιγνάδη. Η εθνική απόφαση
Είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν και τα δύο, δηλαδή να ανοίξουν και άλλα στόματα και να υπάρξει μια περαιτέρω διερεύνηση. Ναταλή, να διευκρινίσουμε ότι πέρα από τους μάρτυρες της κατηγορίας για αυτές τις τρεις υποθέσεις υπάρχουν και πολλές άλλες μαρτυρίες για άλλες υποθέσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχουν, διαβάσαμε τώρα αυτές τις μέρες το 2020 MAG. Καταρχήν μια επιστολή αρσακιάδων, μάλλον και αγοριών και κοριτσιών που παίρναν μέρος στα θεατρικά εργαστήρια από το 1996 μέχρι το 2001, νομίζω, οι οποίοι καταγγέλουν κακοποιητικές συμπεριφορές και λένε ότι γνώριζαν σεξουαλικές κακοποιήσεις που έκανε ο Δημήτρης Λιγνάδης στην περίοδο που ήταν δάσκαλός τους, και όπως και να έχει λένε ότι υπερέδαινε κατά πολύ το ρόλο του δασκάλου ή του σκηνοθέτη κλπ. Και υπήρξε και μία επώνυμη καταγγελία μιας πρώην αρσακιάδας ότι γνώριζε συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό είναι δυστυχώς είναι κάτι το οποίο, δυστυχώς δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ακουγότανε, εγώ θα είμαι προσεκτικός ως φημολογία παλιότερα, δεν βγήκε στην αρχή της υπόθεσης Λιγνάδη, αλλά τώρα επανέρχεται με δηλώσεις, με αποκαλύψεις ατόμων και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Για το αν θα υπάρξει συνέχεια, γιατί είναι εκτός της δίκης σίγουρα. Ορίστε. Επανέρχεται, λέω, με τον τρόπο που επανήλθε με αυτές τις μαρτυρίες που φιλοξενήθηκαν στο 2020 MAG, επανέρχεται εμπλέκοντας αυτή τη φορά και το όνομα του Γιάννη Λιγνάδη. Ναι. Στο δικαστήριο πάντως, και αυτό μπορεί κανείς να το βρει και στα πρακτικά του παρατηρητηρίου της δίκης, υπόθηκε από την πολιτική αγωγή ότι υπήρξαν εντός του φακέλου του Αρσακίου που έχει αρχιοθετηθεί ότι υπάρχουν καταγγελίες εναντίον του Δημήτρη Λιγνάδη αλλά και εναντίον του Γιάννη Λιγνάδη. Του αδερφού του. Mm-hmm. Ναι. Για το ίδιο θέμα επίσης, αν θυμάμαι καλά, με διορθώνεις αν δεν θυμάμαι καλά, Ναταλή, έχει κάνει παρέμβαση με δήλωσή του ο κ. Μπαμπινιώτη, σωστά? Ναι, βέβαια. Ο κύριος Βαμπινιώτης έχει στείλει και εξώδικα, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οτιδήποτε τέτοιο. Ο ίδιος έστειλε τους υπογράψαντες του Αρσακίου στον εισαγγελέα. Ναι. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο θα θέλαμε, Ναταλή. Υπάρχει μια υπερασπιστική γραμμή από τον κύριο Κούγια, που είναι ο δικηγόρος, ο συνήγορος του κυρίου Λιγνάδη, η οποία είναι σκληρή, να το αναφέρω ευγενικά, προς τους ομοφιλόφιλους. Όχι μόνο, προς τους πάντες. Όμως προς τους ομοφιλόφιλους κατ' εξοχήν. Εσύ, πέρα από τον κύριο Κούγια, νιώθεις ως δημοσιογράφος που προσπάθησε να κάνει τη δουλειά του, δεν απονέμεις δικαιοσύνη, αλλά ψάχνεις το ρεπορτάζ, έχεις βρει μαρτυρίες, δεν μπορείς να τις κρατήσεις για τον εαυτό σου. Νιώθεις ότι απειλείς, ότι δυσφορείς, ότι δεν είσαι άνετη και ότι πρέπει να υπερασπίσεις τον εαυτό σου από ενδεχόμενες απειλές, οποιοδήποτε είδους. Καταρχήν, εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον, το όνομά μου βρίσκεται στο στόμα του κυρίου Κούγια και του κυρίου Λιγνάδη κατά την απολογία του, ατεκμηρίωτα τελείως. Επίσης μεταφέρεται σε εκπομπές και τηλεοπτικά κανάλια που το ύφος της εκπομπής είναι τέτοιο που δεν τίθενται ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή ο κύριος Κούγιας κάνει ένα μονόλογο κατονομάζοντας μεταξύ πολλών άλλων εμένα ως και βορώ καταφατικά και χωρίς καμία δημοσιογραφική ερώτηση φύλαξη. Φυσικά και αισθάνομαι άβολα. Και όχι μόνο άβολα, έχω περάσει και μέρες που αισθανόμουν και απειλητικά. Λοιπόν, Ναταλή, ευχόμαστε να λάμψει η αλήθεια σε αυτή τη δίκη. Είναι μια πολύ σημαντική δίκη. Εγώ το εύχομαι. Να σας πω μόνο αυτό, ότι σήμερα στο άκουσμα της εισαγγελικής πρότασης τα σήματα κλαίγανε. Και μόνο στο άκουσμα της εισαγγελικής πρότασης. Δηλαδή έχουν περάσει τόσους μήνες
τρώγοντας τέτοια ψυχικό bullying καθημερινά στα κανάλια μέσα στην αίθουσα. Ήταν η πρώτη φορά που αποφορτίστηκαν και κλαίγανε μέσα στην αίθουσα έτσι. Ότι κάποιος τους κατάλαβε. Ναι. Ότι υπάρχει μια πέρα, ανοίγει το φως της δικαίωσης. Είναι η δεύτερη φορά που είναι δεύτερος βιασμός στο δικαστήριο, έτσι, σε αυτήν την υπόθεση. Κανονικά. Για τα θύματα. Ναταλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Μάλιστα. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και από τη δίκη Λιγνάδη.